Σίγουρα, αν γνώριζε τι εξέλιξη θα είχε η ζωή του μετά από αυτήν τη συνάντηση στη Στοαροζάκη, θα είχε πράξει πολύ διαφορετικά. Ίσως να έφευγε χωρίς να δώσει σημασία. Ίσως να μιλούσε στους γονείς του για τις ενοχλήσεις που δεχόταν, όπως δηλώνει ο Ηλίας Παύλου λίγες ημέρες πριν τη μοιραία βραδιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι αυτοί που είχαν ξαναχτυπήσει το Θανάση λίγες μέρες πριν, 12 Οκτωβρίου, είχε τα γενέθλιά του. Έχω φωτογραφία που δείχνει που έχει ένα σημάδι στο μάτι του και ότι είχε προηγηθεί πάλι, τον είχαν χτυπήσει. Ο Θανάσης επιστρέφει εκείνο το βράδυ από το μάθημα των Αγγλικών με μαυρισμένο μάτι. Η μητέρα του αμέσως θορυβείται. Ο 16χρονος όμως την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι χτύπησε παίζοντας μπάσκετ. Μια εξήγηση που αποδέχτηκε και ο πατέρας του, αν και ήξερε ότι το παιδί του κάτι του έκρυβε. Η αλήθεια, σύμφωνα με τον πατέρα του, είναι άλλη. Λίγες μέρες πριν που γυρίσαμε από τη θάλασσα και ο γιος μου, το δρομολόγιο που ακολουθεί για να πάει στα αγγλικά του, περνάει από το σπίτι του ενός δολοφόνου, του βασικότερου. Το μικρός αδερφός, που είναι πιο διάολος από το μεγάλο αδερφό του, παίζει όπως και εμείς κάποτε, σαν παιδιά. Πετάς πετραδάκια στο μεγαλύτερο, κρύβεσαι πίσω από το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή ο Θανάσης του κάνει παρατήρηση. Του λέει, σταμάτα τις βλακείς. Αυτός ο μικρός είπε στον μεγάλο αδερφό του ότι πάρε στο Θανάση και με χτύπησε κτλ. Άλλο που δεν ήθελε ο μεγάλος, γιατί τον είχε στο μάτι, πήγανε μαζί δημοτικό. Από τότε φαινότανε, χωρίς να τίθεται θέμα τότε, παιδιά, είπε η μάνα του, γιατί του σκίζε τα τετράδια, του κλέβε κάτι καινούργιο που είχε. Μετά από αυτό που περνούσε στον δρόμο και έγινε αυτό το συμβάν, ο μεγάλος αδερφός άρχισε να παίρνει τηλέφωνο του Θανάση, βρήκε το κινητό του. Δεν είχαν καμιά σχέση, μόνο στο δημοτικό πήγαν απλά μαζί. Και βρήκε το κινητό του και άρχισε να τον απειλεί ότι θα σε σκοτώσω, θα σε πάω στο ξύλο, θα. Η σύζυγός μου άκουσε κάποια στιγμή να μιλάει νευριασμένα στο τηλέφωνο και μάλιστα θυμάται που είπε, δεν είναι έτσι όπως τα είπανε. Δεν έκανα κάτι. Μετά από αυτό έγινε το πρώτο συμβάν που το χτυπήσανε. Τον είδαν, αυτοί πηγαίναν νυχτερινό, αυτή η συμμορία. Απέναντι είναι τα αγγλικά του γιού μου. Τον είδαν στο διάλειμμα, κατεβήκανε, κάναν κύκλο, το χτυπήσανε χέρια, πόδια, κεφάλι που δεν φαινόταν. Λες και ήταν χειρούργοι. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Το μόνο σημάδι ήταν εδώ στο ματάκι του. Για συμμορία ανηλίκων κάνει λόγο ο Ηλίας Παύλου που δρούσε στην περιοχή της Λαμίας και ανάμεσα στα κατορθώματά της ένα σπασμένο χέρι ενός παιδιού αλλά και μια καθηγήτρια που την τραυμάτισαν. Κοινός παρονομαστής. Κανείς δεν μίλησε στην αστυνομία ποτέ. Ακόμα και μετά την τραγική κατάληξη του Θανάση. Εκείνο το βράδυ στις 10 και 20 χτύπησε το τηλέφωνο. Και η σύζυγός μου το σήκωσε και με το τι που άκουσα ένιωσα μια συστροφή να διαπερνά τον εγκέφαλό μου, γιατί διαστητικά σαν πατέρας κάτι τέτοιο ένιωσα. Δεν ξέραμε που πηγαίναμε, βγήκαμε αμέσως από το σπίτι, τρέξαμε στο αυτοκίνητο, ότι το παιδί το έχουν χτυπήσει άσχημα. Μας είπαν πού και φύγαμε αλαφιασμένοι. Ο Ηλίας Παύλου μας περιγράφει σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φίλων του Θανάση τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη βραδιά. Στις αρχές που έφαγε κάποια χαστού και κάποιες δεν ξέρω κλουτσιές υποθετικά και με τις μαρτυρίες και μετά ανέλαβε ο αρχιδολοφόνος. Είναι και παλαιστής πήγαινε και είναι και μισός ακόμα από το γιο μου και του διαλύσανε την ψυχολογία όλοι μαζί εκεί και ήταν πλέον έρημο στα χέρια τους και ειδικά στα χέρια αυτού. Βασικά ήταν οι φίλοι του γιού μου που ήταν άλλοι δύο, άλλοι τρεις, τους απομονώσανε, οι πέντε από τους 10. Για να μπορούν να παρέμβουν. Θα έλεγα ο ένας, ο φίλος του ειδικά, προσπάθησε πολύ να σώσει την κατάσταση και τον κρατούσαν οι πέντε. Ένας είναι ο ξάδερφος του αρχιδολοφόνου. Και φώναζε ο σταμάτα, θα τον σκοτώσει. Σταμάτα απελπισμένα. Και το άλλο κάθαρμα φώναζε συνέχισε, συνέχισε.
Μετά από αρκετά χτυπήματα που δέχτηκε και φαίνονται όλα από τις μαγνητικές, οι μαρτυρίες λένε ότι του έκανε ένα κεφαλοκλείδωμα αρκετά ισχυρό που κράτησε γύρω στα 30 δευτερόλεπτα και οι γιατροί που έχουν μιλήσει κτλ. Μου είπαν ότι μπορεί να είναι θανατηφόρο, δεν το συζητάμε. Οι μαρτυρίες λένε ότι σηκώθηκε μετά από κάποια στιγμή που τον άφησε, ίσως και να νόμιζε ότι τον έχει τελειώσει. Και βλέπανε οι μάρτυρες ότι δεν μπορεί πλέον να πάρει ανάσα, σηκώθηκε ζαλισμένος. Ήταν κατακόκκινος, υπερβολικά κόκκινος το κεφάλι του, όλο το λαιμός του. Και μετά βρέθηκε στο κενό. Το τι συνέβη δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τα δύο παιδιά χτυπήθηκαν μετά από παρότρινση του Θανάση. Αιτία, όπως υποστηρίζει ο ανήλικος στην κατάθεσή του, ήταν ότι ο Θανάσης είχε χτυπήσει το μικρότερο αδερφό του. Για το πώς βρέθηκε στο κενό, υποστηρίζει ότι δεν τον έσπρωξε, αλλά του επιτέθηκε ο Θανάσης με φόρα, εκείνος αμύνθηκε και όταν το θύμα προσπάθησε να του ξαναεπιτεθεί, ακούμπησε στην κουπαστή του κάγκελου και έχασε την ισορροπία του. Από τότε ο Θανάσης και για 5 μήνες μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ζούσε στο απόλυτο κενό. Οι γιατροί δεν έδιναν την παραμικρή ελπίδα. Μεταφέρθηκε σε κομματώδη κατάσταση στα επίγοντα. Εκεί μας πλησιάσαν και μετά από κάποια στιγμή οι γιατροί υπεύθυνοι των επίγοντων. Μας καθίστηκε κοντά στο παιδί σας, γιατί ίσως να μην ξημερώσει. Προφανώς δεν ξημερώσει. Και θυμάμαι ότι μας είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ζήσει και αν ζήσει θα είναι φυτό. Σιγά σιγά άρχισε κάποια αισιοδοξία, αλλά θα φτάναμε μέχρι φυτό να είναι. Αν θα ανοίξει μάτια είναι αδύνατο κτλ. Φτάσαν στις 24 μέρες που τελικά είχαν σκοπό, σιγά σιγά είχαν ξεκινήσει να βάζουν τα μηχανήματα ένα-ένα, να δουν αν μπορεί να επιβιώσει και τι θα γίνει. Οι πιέσεις εγκεφάλου του ήταν παρανοϊκές. Που δεν υπάρχει, δεν ζεις ή δεν έχει μείνει τίποτα στον εγκέφαλο, υποτίθεται. Κάποια στιγμή οι γιατροί κρίνανε ότι θα δοκιμάσουν να βγάλουν και τα υπόλοιπα μηχανήματα να τον ξυπνήσουν. Δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Απλά μας είπαν να είμαστε στον προθάλαμο. Κάποια στιγμή θα μας φωνάξουν. Ή για το καλό νέο ή για το άσχημο. Ο Θανάσης τα κατάφερε και συνέχισε τη μάχη για τη ζωή στη Γερμανία, όπου και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό αεροπλάνο. 18 μήνες μείναμε στη Γερμανία. Περάσαμε πάρα πολλές φάσεις και δηλαδή κάθε εβδομάδα ήταν ξεχωριστή, ήταν διαφορετική. Πρώτες μέρες τον χάναμε. Υπήρχαν πολλά ψυχογυρίσματα. Δηλαδή? Σπαστικότητες, κρίσεις, τρελά πράγματα. Έκανε λογοθεραπείες, έκανε φυσιοθεραπείες, έκανε σιγά σιγά μπήκε στην πισίνα, με ειδικούς πάντα. Οι μέρες περνούσαν χωρίς ένα ευχάριστο νέο, ένα φως ελπίδας. Μέχρι που ήρθε το πρώτο χαμόγελο, το πρώτο νεύμα με τα μάτια. Μετά από ένα χρόνο στη Γερμανία, στραβοχαμογέλασε. Εκεί που δεν είχε σηκωθεί 5 μήνες καθόλου όρθιος, εκεί με ειδικά οι φυσιοθεραπευτές, με ειδικούς χειρισμούς τον σηκώνανε, έπεφτε πίεση, κινδύνευε ακόμα και να γυρίσει πίσω. Σιγά σιγά άρχισε να, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που τον σηκώνουμε εγώ και η σύζυγός μου και στέκεται όρθιος, με τη βοήθειά μας. Δεν περπατάει, δεν μιλάει. Το τελευταίο καινούργιο είναι ότι σε ένα μπλοκ έχουμε σημειώσει τα απαραίτητα που μπορεί να το ρωτήσουμε και με το δάχτυλό του μπορεί να σμηθάσει νερό, χυμό ή κάτι άλλο. Ο Ηλίας Παύλου και η σύζυγός του είναι σαν να μεγαλώνουν το ίδιο παιδί 2 φορές. Όμως το κάνουν με πολύ αγάπη και ακόμα περισσότερη φροντίδα. Η ζωή τους έχει δυσκολίες αλλά και πολύ μεγάλες χαρές. Πάνω απ' όλα όμως είναι ευτυχισμένοι που έχουν κοντά τους το μονάκριβο γιο τους. Είμαστε όλοι τη μέρα μαζί του. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ευχάριστο. Συνάμα. Να το σηκώσουμε όρθιο, να κάνει να έρθουν με τις ώρες τους ο φυσιολογιστής, η λογοθεραπεύτρια. Ζούμε φυσιολογικά. Είναι στο κρεβάτι τις ώρες που είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Πηγαίνουμε στην περάτα, βλέπουμε τηλεόραση, έχουμε μουσική, παίζουμε. Έρχονται φίλοι, ηρεμία, φασαρία, μουσική δυνατά.